Καλησπέρα κυρίες και κύριοι, αγαπητοί θεατές μας. Σήμερα έχουμε καλεσμένο τον κύριο Κοπατζίδη Ηλία, αναισθησιολόγο εντατικολόγο. Το θέμα της συνέντευξης απόψε θα είναι σύγχρονη αναισθησία στην καθημερινή κλινική πρακτική. Δύο λόγια για τον κύριο Κοπατζίδη. Ο γιατρός Κοπατζίδης Ηλίας είναι αναισθησιολόγος εντατικολόγος στην κλινική Άγιος Λουκάς στη Θεσσαλονίκη. Αποφύτησε από την ιατρική σχολή το ΑΠΙΘΙΤΑ και μετά την εκπαίδευσή του στην ειδικότητα της αναισθησιολογίας στο Ιπποκράτη Νοσοκομείο Θεσσαλονίκης, εξειδικεύτηκε στη μονάδα εντατικής παρακολούθησης του ίδιου νοσοκομείου, ολοκληρώνοντας επιτυχώς τις ιατρικές σπουδές του με την ειδίκευση στην αναισθησιολογία και την εντατικολογία. Με πολύ μεγάλη εμπειρία σε μαιευτικά, ορθοπαιδικά, γενικά χειρουργικά, αγγειοχειρουργικά και νευροχειρουργικά περιστατικά, καθώς και σε περιστατικά ιατρίου πόνου, εξειδικεύθηκε στην περιοχική αναισθησία στην Ρέμσμουρ Κλίνικεν στο Σόρντορφ, στο Royal Marsden Hospital στο Λονδίνο, στο East Surrey Hospital στο Red Hill και στο St. George Hospital στο Λονδίνο. Ο κύριος Κοπατζίδης είναι μέλος της Ελληνικής Αναισθησιολογικής Εταιρείας, της Εταιρείας Αναισθησιολογίας και Εντατικής Βορείου Ελλάδος, της ESRA, Ευρωπαϊκής Εταιρείας Περιοχικής Αναισθησίας και Θεραπείας Πόνου, όπως και του ελληνικού και του βρετανικού τμήματος της εταιρείας αυτής και της Βρετανικής Ένωσης Αναισθησιολόγων Μαιευτικής Αναισθησίας. Κύριε Κοπατζίδη, σας καλωσορίζουμε στη συνέντευξη απόψε. Σας ευχαριστούμε πολύ για τον χρόνο σας. Ευχαριστώ πάρα πολύ για την πρόσκληση. Είναι ιδιαίτερη χαρά μου που βρίσκομαι μαζί σας να μπορέσουμε να μιλήσουμε για θέματα αναισθησίας που αφορούν και ενδιαφέρονται οι θεατές, για να μπορέσουμε να λύσουμε απορίες και να μπορέσουμε να εξειδικεύσουμε κάποια ορισμένα πράγματα που παίζουν μεγάλο ρόλο στην εξέλιξη και στην βελτίωση της αναισθησίας τα τελευταία χρόνια. Θα θέλατε ίσως να μας κάνετε έτσι μια μικρή εισαγωγή πριν περάσουμε στις ερωτήσεις των θεατών μας. Ναι, μια πολύ σύντομη εισαγωγή για να μην κουράσουμε κιόλας πολύ. Για τη σύγχρονη αναισθησιολογία, η οποία έχει συμβάλει σημαντικά στην αντιμετώπιση του χειρουργικού ασθενή. Η αναισθησιολογική παρέμβαση ξεκινάει από τη συμμετοχή του αναισθησιολόγου στην διάγνωση της νόσου. Από εκεί ακόμα ξεκινάει η συμμετοχή του αναισθησιολόγου, όταν ο ίδιος συμμετέχει σε διάφορες επώδυνες ίσως εξετάσεις για να διαγνωστεί από ποια νόσο πάσχει ο ασθενής. Συνεχίζει στην προχειρητική περίοδο με την αξιολόγηση του ασθενή, προκειμένου να χειρουργηθεί. Στόχος του αναισθησιολόγου κατά τη διάρκεια της χειρουργικής επέμβασης, αλλά και μεταχειρητικά, είναι η συνεχής παρακολούθηση, η διασφάλιση και η υποστήριξη των ζωτικών λειτουργιών του ασθενή, έτσι ώστε να βελτιωθεί η ποιότητα ζωής του στο υπόλοιπο της ζωής μετά από τη μια χειρουργική επέμβαση. Οι νέες εξελίξεις τώρα στον τομέα της αναισθησιολογίας και ιδιαίτερα στον τομέα της περιοχής αναισθησίας παρέχουν σημαντικά πλεονεκτήματα για την αντιμετώπιση των ασθενών. Η σύγχρονη αναισθησιολογία έχει κάνει μεγάλα, τεράστια βήματα προς όφελος νέων, περίπλοκων και μεγάλων χειρουργικών επεμβάσεων. Ενώ ταυτόχρονα είναι πιο ασφαλής από ποτέ. Σήμερα, χάρη στις πρόοδους αναισθησιολογίας, μπορούν και γίνονται μεγάλες επεμβάσεις σε μόλις μερικών γραμμαρίων νεογνά, αλλά και σε υπερήλικες ασθενείς, υπερονόμιους θα λέγαμε ασθενείς, οι οποίοι έχουν διάφορα υποκείμενα νοσήματα και γίνονται όλα αυτά με ασφάλεια. Ιδιαίτερα στην εποχή μας, την COVID εποχή που είναι και πλέον το ζούμε καθημερινά, ο ρόλος του αναισθησιολόγου έχει πλέον πρωταγωνιστεί στην καθημερινή επίγουσα και εντατική ιατρική. Είναι αυτοί που παίρνουν μέρος στη διασωλήνωση του ασθενή, στην παρακολούθηση του ασθενή, μαζί με όλες τις άλλες ειδικότητες, οι οποίες αντιμετωπίζουν τους βαρέους πάσχοντες ασθενείς. Ο σύγχρονος αναισθησιολόγος μπορεί να διαχειριστεί και να αντιμετωπίσει τόσο το μεταχειρητικό επίσης, όσο και τον εξίτιο χρόνιο πόνο, με εξειδικευμένες μεθόδους, αλλά και με εξελιγμένες μορφές φαρμακευτικής αγωγής, τόσο στο θάλαμο του ασθενή, όσο και στο ιατρείο πόνο. Ήταν αυτή μια μικρή περίληψη της σύγχρονης αναισθησιολογίας και τι δυνατότητες μπορεί να προσφέρει στον κόσμο, στην εποχή μας και ιδιαίτερα σε αυτές τις δύσκολες εποχές που ζούμε. Ωραία, ευχαριστούμε πολύ γιατρέ για την εισαγωγή και να περάσουμε στις ερωτήσεις που μας έχουν στείλει οι θεατές του καναλιού μας. Πολύ ευχαριστώ. Πρώτη ερώτηση. Πόση ώρα κάνει να δράσει το φάρμακο της αναισθησίας πριν από κάποια εγχείρηση? Μπορεί να υπάρξουν παρενέργειες? Πολύ ενδιαφέρουσα ερώτηση και πολύ
επικίνδυνη, κρύβει με παγίδες. Αλλά να πούμε ότι κάνοντας μια μικρή αναδρομή για να σας δώσω να καταλάβετε το πόσο σύγχρονα και πόσο μοντέρνα είναι πλέον τα φάρμακα της αναισθησίας, ότι μέχρι το προηγούμενο μισό του, μέχρι το μισό του προηγούμενου αιώνα, του 20ου αιώνα, υπήρχε μόνο ένα φάρμακο το οποίο δίνονταν σε μεγάλες πυκνότητες, παραδείγματος χάρη ο εθέρας, για να μπορέσει ο ασθενής να έχει αναισθησία, αναλγησία και χάλαση. Αυτά είναι τα τρία σημεία, τα τρία στάδια μιας αναισθησίας, μιας γενικής αναισθησίας. Η ύπνωση, η καταστολή, η αναλγησία και η μυοχάλαση. Με την ανακάλυψη του κουραρίου, του 1942, πλέον απαιτούνται μικρές δόσεις φαρμάκων για να αντιμετωπίσουμε, για να μπορέσουμε να εξασφαλίσουμε ικανοποιητική χειρουργική αναισθησία σε κάθε ένα από αυτά τα τρία στάδια. Έτσι λοιπόν έχουμε τα υπναγωγά μας φάρμακα, τα οποία μπορεί να είναι ενδοφλέβια φάρμακα ή πτυτικά για την ύπνωση, μυοχαλαρωτικά για τη μυοχάλαση και αναλγητικά, οτιδήποτε άλλο, για την αναλγησία. Οπότε πλέον αρχίζει σιγά σιγά και εξελίσσεται η αναισιολογία. Στην εποχή μας, με τα νέα φάρμακα μπορεί να προκληθεί απώλεια συνείδησης μέσα σε 30 δευτερόλεπτα. Και ο ασθενής μας να ξυπνήσει μετά από 2 ή 8 λεπτά από τη χορήγηση αυτού του φαρμάκου. Δηλαδή μπορεί να είναι για μια μικρή επέμβαση, μπορεί να είναι για μια μικρή διάρκεια μιας εξέτασης η χορήγηση του φαρμάκου, αλλά μπορεί να έρθει αυτή η κατάσταση της αναισθησίας μέσα σε πολύ λίγα δευτερόλεπτα. Άρα βλέπετε πόσο σύγχρονα έχει εξελιχθεί ο τομέας της φαρμακολογίας στην αναισθησία. Όπως σε όλα τα φάρμακα, μπορεί να υπάρξουν ανεπιθύμητες ενέργειες. Αλλά ο πλέον κατάλληλος και ο πλέον κατάλληλα καταρτισμένος για να αντιμετωπίσει αυτές τις ανεπιθύμητες ενέργειες είναι ο αναισιολόγος με την εκπαίδευση που έχει όλα αυτά τα χρόνια για να μπορέσει να αντιμετωπίσει κάποια ανεπιθύμητη ενέργεια. Αλλά αυτό που θα ήθελα ξανά να τονίσω είναι ότι τα φάρμακα αυτά είναι πλέον ασφαλή. Πλέον τα ατυχή συμβάματα σε φάρμακα αναισθησίας είναι πάρα πολύ ελάχιστα. Κάποτε ήταν 1 στα 50.000 συμβάματα. Τώρα λένε ότι ένα σύμβαμα στην αναισθησία μπορεί να είναι 1 στις 250 με 300.000 περιστατικά, που είναι περίπου όσο η πιθανότητα που έχει κάποιος να πάθει αεροπορικό ατύχημα. Οπότε καταλαβαίνετε ότι αυτό είναι πολύ σπάνιο. Αλλά πλέον οι αναισθησιολόγοι έχουν τη μοναδική ιδιαιτερότητα στην καθημερινή τους ρουτίνα να χορηγούν φάρμακα πολύ ισχυρά κάτω από πάρα πολύ αυστηρό πλαίσιο ασφαλείας. Και αυτό μας δίνει μια δυνατότητα και αίσθημα ασφάλειας σε όλους μας και σε εμάς σαν γιατρούς και στους ασθενείς μας. Και επίσης να πω ότι σε οποιαδήποτε ανεπιθύμητη ενέργεια, είτε αναισθησιολογικό φάρμακο, είτε κάποιο άλλο φάρμακο, είναι μια αντιβίωση ή κάτι άλλο, ο χώρος του χειρουργείου είναι ο πιο κατάλληλος χώρος για να αντιμετωπιστεί μια αντίδραση, είτε είναι αλλεργική είτε είναι ανεπιθύμητη ενέργεια. Έχουμε τον κατάλληλο monitoring, τον κατάλληλο τρόπο να παρακολουθούμε τα ζωτικά σημεία του ασθενή για να μπορέσουμε να αντιμετωπίσουμε μια ανεπιθύμητη ενέργεια. Επίσης, παίζει μεγάλο ρόλο η προεγχειρητική επίσκεψη στον ασθενή μας, γι' αυτό το θεωρούμε δεδομένο ότι ο αναισθησιολόγος θα πάει νωρίτερα, θα μιλήσει με τον ασθενή, θα κουβεντιάσουν το ιστορικό του, τι αλλεργίες έχει, ποιες είναι οι εμπειρίες του από προηγούμενη αναισθησία, αν είχε κάποια ευαισθησία σε κάποιο φάρμακο, έτσι ώστε αυτά να συζητηθούν και να μπορέσει ο αναισθησιολόγος να αποφύγει κάποια φάρμακα και να μπορέσει να χρησιμοποιήσει κάποια άλλα, γιατί έχουμε στη φαρέτρα μας πάρα πολλά φάρμακα για την χορήγηση της αναισθησίας. Να περάσουμε στη δεύτερη ερώτηση, η οποία είναι: υπάρχει κάποιο νέο είδος αναισθησίας στην εποχή μας το οποίο χρησιμοποιείτε εσείς στην κλινική? Ναι, πολύ καλή ερώτηση, γιατί όπως είπαμε και στην εισαγωγή μας, η αναισθησία, η αναισθησιολογία συνέχεια εξελίσσεται και μιλάμε πλέον για σύγχρονη και μοντέρνα αναισθησία. Τα τελευταία χρόνια έχει ξανακερδίσει δημοτικότητα η λεγόμενη συνδυασμένη αναισθησία, συνδυασμένη γενικής αναισθησίας με περιοχική αναισθησία ή όπως το λένε στο εξωτερικό, multimodal αναισθησία, πολυπαραγωγική αναισθησία, έτσι ώστε ο ασθενής που θα λάβει γενική αναισθησία να μπορεί να γίνει και ένα είδος περιοχικής, τοπικής αναισθησίας στην περιοχή που θα χειρουργηθεί ή ένας κεντρικός, θα πούμε μια επισκληρίδιος αναισθησία ή ενδοραχή αναισθησία, έτσι ώστε να ελαχιστοποιηθούν κάπως οι ανάγκες σε γενική αναισθησία για να έχουμε μια καλή μεταχειρητική αναλγησία, δηλαδή ο ασθενής να μην πονάει μετά το χειρουργείο, αλλά παράλληλα όμως να κοιμάται και να είναι έρεμος, να έχει τη διάρκεια του χειρουργείου να μπορέσει να ανταπεξέλθει σε ένα δύσκολο και σε ένα μεγάλο χειρουργείο. Αυτές συνήθως οι μέθοδοι
και το είδος αναισθησίας χρησιμοποιούνται σε μεγάλα χρονοβόρα, ίσως και με μεγάλες ανάγκες σε ματηρές επεμβάσεις. Αλλά με αυτόν τον τρόπο επιτυχάνεται η ταχεία αφύπνιση του ασθενή και μικρότερη επιβάρηση της καρδιάς και των πνευμόνων σε αυτές τις πολύ ωραίες επεμβάσεις. Πάμε στην επόμενη ερώτηση. Σε ποιες περιπτώσεις μπορεί να γίνει τοπική αναισθησία και σε ποιες πρέπει οπωσδήποτε να γίνει ολική αναισθησία? Ναι, είναι μια ερώτηση που πολλές φορές μας την κάνουν ασθενείς που ένα μεγάλο ποσοστό των ασθενών φοβούνται την αναισθησία. Ναι. Και πολλοί φοβούνται την γενική αναισθησία. Δηλαδή, πολλές φορές μας λένε συνάδελφοι και χειρουργοί ότι ο ασθενής ήρθε και μου είπε, προβληματίζεται αν θα προχωρήσει το χειρουργείο γιατί φοβάται την αναισθησία. Να πούμε ότι η περιοχική αναισθησία, θα πάμε με τα πράγματα με τη σειρά, μπορεί να εφαρμοστεί σχεδόν σε όλες τις κατηγορίες χειρουργικών επεμβάσεων. Γενικής χειρουργικής, ορθοπαιδικής, γυναικολογίας μεθητικής, ουρολογίας, αγγιοχειρουργικής, πλαστικής. Ακόμα και σε επεμβάσεις θώρακα μπορούμε να εφαρμόσουμε περιοχική αναισθησία. Ιδιαίτερα σε επεμβάσεις ορθοπαιδικής έχει μεγάλη εφαρμογή και μεγάλη ιδιαίτερη απήχηση, γιατί αποφεύγει την γενική αναισθησία, ειδικά σε ηλικιωμένους ασθενείς που έχουν την υγεία τους πιθανόν επιβαρημένη. Με τη χορήγηση των τοπικών αναισθητικών, τι γίνεται τώρα? Κατά την περιοχή αναισθησία προκαλείται ελεγχόμενη αλλά αναστρέψιμη απώλεια της αντίληψης των επώδυνων ερεθισμάτων σε συγκεκριμένη περιοχή του σώματος, όπου εκτελείται μια χειρουργική επέμβαση, με τον ασθενή όμως να συνεχίζει να διατηρεί τη συνείδησή του. Δηλαδή, μπορούμε να κάνουμε μια χειρουργική επέμβαση, ο ασθενής να παραμένει ξύπνιος και το χειρουργείο να προχωράει και να εκτελείται, για παράδειγμα στο άνω άκρο ή στο κάτω άκρο, σε ένα κάταγμα, χωρίς να αντιλαμβάνει τον πόνο. Έχουμε εδώ μια πολύ ωραία φωτογραφία, όπου ο ορθοπαιδικός χειρουργεί τον ώμο και μάλιστα εκτός από αρθροσκοπικές επεμβάσεις μπορούν να γίνουν και ανοιχτές ορθοπαιδικές επεμβάσεις. Εδώ ο ασθενής μας παρακολουθεί και όλο το χειρουργείο του στο monitor. Είναι ξύπνιος, αυτός ήταν θαραλέος ασθενής, ναι, και ήθελε να δει κάποια στιγμή στο χειρουργείο και είχε και απορίες. Εδώ πάλι τον ετοιμάζουν τον ασθενή, ο οποίος είναι ξύπνιος. Αυτός τον κεράσαμε και ένα καφέ και εδώ είναι σε μια άλλη περίπτωση. Εδώ περιοχική αναισθησία είναι σε μια πολύ ευχάριστη περίπτωση, όπου η μητέρα με επισκληρίδιο αναισθησία έχει φέρει στον κόσμο ένα παιδάκι με κεσαρική τομή και έχει την ικανοποίηση ότι είδε το μωρό της, είναι με ασφάλεια γέννηση, έφερε ένα μωρό στον κόσμο και έχει και τη δυνατότητα της μεταχειρητικής αναλγησίας. Τα τελευταία χρόνια διαθέτουμε νέους τρόπους και νέα μέσα ανίχνευσης των νεύρων και των πλεγμάτων για την διενέργεια της περιοχικής αναισθησίας. Και σε αυτό μας έχει βοηθήσει πάρα πολύ η σύγχρονη υπερηχογραφία. Δηλαδή πλέον με υπέρηχο, με την καθοδήγηση υπερήχου, αυτή η μέθοδος είναι με υπέρηχο κατευθυνόμενη, καθοδηγούμενη τοπική περιοχική αναισθησία. Μπορούμε και ανοιχνεύουμε το νεύρο, ανοιχνεύουμε το πλέγμα, έτσι ώστε να μπορέσουμε με ακρίβεια να επιτύχουμε την περιοχική μας αναισθησία, έτσι ώστε να έχουμε αυτό το αποτέλεσμα που λέμε. Τώρα, τα πλεονεκτήματα. Προσφέρει καλύτερη και ανώτερη αναλγησία σε σχέση με ενδοφλέβια οπιοειδή. Μειώνεται ο μεταχειρητικός πόνος και έχουμε καλύτερη ποιότητα μεταχειρητικής και περιεγχειρητικής αναλγησίας. Και στη διάρκεια του χειρουργείου, αλλά και μετά, έχουμε καλύτερη αναλγησία και πιο ασφαλή και πιο σίγουρη αναλγησία. Ελαχιστοποιούνται θρομβώσεις, έχουμε καρδιακή σταθερότητα, μυοκαρδιακή προστασία στεφανιών και βαρέως πασχού των ασθενών, γιατί δεν παίρνουν γενική αναισθησία. Ταχύτερη κινητοποίηση του ασθενή. Ένας ασθενής που δεν πονάει και έχει, ας πούμε, αναισθητοποιηθεί μόνο στο χέρι, μπορεί να σηκωθεί, να περπατήσει, δεν έχει κανένα λόγο να μένει στο κρεβάτι κλινίδης και μπορεί να φάει και πιο. Δηλαδή, καλύτερη, γρηγορότερη κινητοποίηση του εντέρου και να συντηστεί πιο γρήγορα ασθενής. Και όλα αυτά οδηγούν σε μια καλύτερη και ταχύτερη ανάρρωση του ασθενή. Για όλους αυτούς τους λόγους, μειώνεται η διάρκεια της μεταχειρητικής νοσηλείας των ασθενών, με πολλά ωφέλη για τον ασθενή. Υπάρχουν όμως και επεμβάσεις που η γενική αναισθησία είναι ο μοναδικός τρόπος, η βασική αναισθησία, όπως σε επεμβάσεις οφθαλμού, αν και γίνονται και εκεί με περιοχική αναισθησία, σε επεμβάσεις ορυλά, σε βαριές νευροχειρουργικές επεμβάσεις, σε βαριές καρδιοχειρουργικές επεμβάσεις. Παρ' όλα αυτά όμως και σε αυτές του είδους επεμβάσεις μπορεί να παρεύει η περιοχική αναισθησία και να μας βοηθήσει για μια καλύτερη διεγχειρητική και μεταχειρητική αναλγησία. Αλλά συνήθως αυτές για θέμα
για λόγους ας πούμε, ασφαλείας, καλό είναι να υπάρχει γενική αναισθησία ως η βασική αναισθησία των ασθενή, έτσι ώστε να μπορούμε να ελέγχουμε καλύτερα αιμοδυναμικά τον ασθενή μας. Ή ας πούμε ένα χειρουργείο για μια επέμβαση στο μαστό. Είναι λίγο ευαίσθητη η περιοχή με τις γυναίκες κτλ. Είναι ένα τομέα στον οποίο καλό είναι οι ασθενείς μας να κοιμάται, να είναι έρημοι, γιατί ήδη είναι στρεσογόνο όλη αυτή η δραστηριότητα. Οπότε, αλλά μπορούμε να κάνουμε και περιοχή ανησία, έτσι ώστε να μπορέσει η ασθενή μας να έχει μια καλύτερη αναλυσία και καλύτερη ανάρρωση. Πάμε στην επόμενη ερώτηση. Σε ένα μικρό παιδί που πρέπει να κάνει μαγνητική ή αξονική και δεν κάθεται ήσυχο και ακίνητο, μπορεί να γίνει ελαφριά νάρκωση. Πόση ώρα θα κρατήσει και πότε θα ξυπνήσει το παιδί? Μάλιστα. Συνήθως κανένα παιδί δεν κάθεται ήσυχο για αυτές τις επιβάσεις και είναι δύσκολη η συνεργασία του παιδιού και είναι λογικό. Είναι λογικό σε αυτήν την ηλικία να αγχώνεται με το περιβάλλον, αν θέλει να κάνει μια μαγνητική τομογραφία ή μια αξιονική τομογραφία ή κάποια άλλη εξέταση. Γι' αυτό μπορούμε με μεγάλη ασφάλεια να δώσουμε, να χορηγήσουμε ελαφρά αναισθησία, όπως το είπατε, στο παιδί αυτό, για να μπορέσει να γίνει αυτή η εξέταση, η οποία και η αναισθησία θα κρατήσει όσο κρατάει αυτή η εξέταση, δηλαδή από 20 λεπτά μέχρι και μία ώρα και παραπάνω πολλές φορές. Αρκεί να έχουμε το παιδί σε μια ήπια καταστολή, να είναι ήρεμο, να μην κουνιέται και για την διενέργεια της εξέτασης, αλλά και το ίδιο να είναι ήρεμο. Και να το ελέγχουμε συνέχεια, δηλαδή να ελέγχουμε τις σφίξεις του, την πίεση, την οξυγόνωσή του, για να μπορούμε αυτή η εξέταση να γίνει σωστά, να γίνει όμως και με ασφάλεια. Πολλές φορές χρειάζεται τα παιδιά τα οποία θα πρέπει να πάρουν ένα είδος ελαφράς αναισθησίας για την εξέταση αυτή, για να μπορέσουμε να τους τοποθετήσουμε μια φλεβική κάνουλα, μια φλεβική γραμμή, θα πρέπει να τα προναρκώσουμε ίσως ή από το στόμα με ένα ειδικό σιροπάκι κατασταλτικό ή από τη μύτη. Από τη μύτη τελευταία μας έχει βοηθήσει πάρα πολύ, γιατί πολλές φορές έχει αποδειχθεί ότι ακόμα και με αυτήν την δόση που δίνουμε από τη μύτη μπορούν τα παιδάκια να κοιμηθούν και αν μην χρειαστεί καν να τα δώσουμε κάποια δοφλέβια αναισθησία. Παρ' όλα αυτά όμως είναι ασφαλές στα παιδάκια να έχουμε μια φλεβική γραμμή, γιατί πολλές φορές μπορεί να έχουμε κάποιες ανομαλίες του καρδιακού ρυθμού που δεν τα ξέρουμε, που ίσως για πρώτη φορά θα το ανακαλύψουμε, για να είμαστε ασφαλείς στην εξέτασή μας. Αλλά γίνεται σε ρουτίνα αυτό, να δίνουμε ελαφρά αναισθησία στα παιδιά για να μπορούν να κάνουν μια εξέταση και γίνεται με ασφάλεια. Η επόμενη ερώτηση που μας έχει στείλει θεατής είναι: σε ασθενείς με επιληψία ή με εγκεφαλική παράλυση, κάνετε αναισθησία κανονική ή κάποια πιο ειδική? Είναι ασφαλής για ασθενείς με τέτοιες παθήσεις? Είναι ασφαλής, είναι πάρα πολύ ασφαλής η αναισθησία και στις δύο περιπτώσεις. Θα πρέπει και στις δύο περιπτώσεις να έχουμε ένα καλό ιστορικό από τους ασθενείς μας και να ξέρουμε την αγωγή που λαμβάνουν, έτσι ώστε στην πρώτη περίπτωση της επιληψίας ή των σπασμών να ξέρουμε αν οι ασθενείς μας παίρνουν την αγωγή τους και πρέπει να την πάρουν μέχρι τελευταία στιγμή. Μπορούμε να προχωρήσουμε στην αναισθησία. Κάποια φάρμακά μας ίσως δεν θα πρέπει να δοθούν, γι' αυτό είναι καλό να το ξέρουμε από πριν, έτσι ώστε να προχωρήσουμε στην αναισθησία με ασφάλεια. Στην περίπτωση τώρα της εγκεφαλικής παράλυσης, πάλι εφόσον ξέρουμε το ιστορικό του παιδιού, του ασθενή, μπορούμε να προχωρήσουμε στην αναισθησία. Εκεί θα είμαστε προσεκτικοί με τη διασωλήνωση, με το χειρισμό των μυοχαλαρωτικών μας, έτσι ώστε το παιδί να προχωρήσει στην αναισθησία με ασφάλεια. Επίσης θα πρέπει η αποσωλήνωση να γίνεται όταν το παιδί είναι εξύπνιο και καταλαβαίνουμε ότι έχει πλήρως τις αισθήσεις του, για να μπορέσουμε να αποσωληνωθεί και να γυρίσει το δωμάτιό του πάλι με ασφάλεια. Πάντως γίνεται σωστά και θέλει καλή γνώση της φαρμακολογίας μας και του ιστορικού του παιδιού. Κάτι που γίνεται από όλους τους συναδέλφους τους ανησιολόγους σε τέτοιες ειδικές περιπτώσεις. Η τελευταία ερώτηση για απόψε είναι από την ομάδα μας. Μας ενδιαφέρει πάρα πολύ. Έχουμε ακούσει για τη συνεργασία σας με τον νευροχειρουργό κ. Δημήτρη Πέιρο. Ποια νέα θεραπεία υπάρχει για τη διαχείριση του πόνου? Μάλιστα. Με τον Δημήτρη Πέιρο τα τελευταία 3 χρόνια έχουμε δεθεί πάρα πολύ και έχουμε κάνει μια πολύ καλή ομάδα, που διαχειριζόμαστε πολλά περιστατικά με πόνο, με χρόνιο πόνο, με οξύ πόνο, και πιστεύω ότι έχουμε δέσει και καταλαβαινόμαστε πάρα πολύ καλά στην αντιμετώπιση τέτοιων περιστατικών. Η καινοτομία που έχουμε και μάλιστα που την εφαρμόζουμε τα τελευταία χρόνια στην κλινική Άγιος Λουκάς,
είναι να κάνουμε την διπλή διαγνωστική προσέγγιση των επώδυνων αυτών συνδρόμων. Mm-hmm. Δηλαδή, μπορούμε μια πλευρά με τη χρήση περίχων να δούμε το νεύρο, το πλέγμα, την περιοχή όπου πάσχει και παράλληλα με ακτινοσκοπικό έλεγχο να προσεγγίσουμε είτε με τη χορήγηση φαρμάκων, είτε με την χρησιμοποίηση ραδιοσυχνοτήτων ή με οποιαδήποτε άλλη νευροτροποποιητική τροποποιητική μέθοδο για να μπορέσουμε να δώσουμε ανακούφιση στους ασθενείς μας, γιατί δεν σας κρύβω, είναι πολύ. Και κάθε εβδομάδα έρχονται, δηλαδή σχεδόν το 1/3 της γκάμας των χειρουργών περιστατικών είναι για περιστατικά του πόνου. Και αυτό δείχνει ότι προχωράμε σιγά σιγά στην αντιμετώπιση, διάγνωση και στην αντιμετώπιση των επώδυνων αυτών συνδρόμων, το οποίο μπορεί να είναι νευραλγίες τριδίμου, νευραλγίες μεσοπλεύρια νευραλγία, μεθερπητική νευραλγία, μπορεί να είναι κεφαλαλγία, ημικρανία, ηνιακή νευραλγία, πολλά περιστατικά έχουμε με ημικρανίες, εκφυλιστικές παθήσεις, σπονδυλικής στήλης, διαβητικό πόδι, μετατραυματικές, έχουν αρκετά περιστατικά που έχουν μετεχειρητικές νευραλγίες, που πρέπει να δώσουμε μια άμεση λύση για το πρόβλημα που έχουν οι ασθενείς μας. Οπότε αντιμετωπίζουμε πολλά περιστατικά με χρόνιο πόνο, καλοήθη πόνο, κοιλιακό πόνο, ηνομιαλγίες και μια μεγάλη γκάμα που θα μπορούσαμε να μιλάμε ώρες για αυτό το πράγμα, ίσως σε μια άλλη στιγμή μαζί με τον Δημήτρη θα τα αναπτύξουμε όλα πάρα πολύ. Αλλά το πλεονέκτημά μας είναι ότι έχουμε μια καθένας επιστρατεύει τις γνώσεις του, τις δυνάμεις του για να αντιμετωπίσουμε από κοινού τα περιστατικά αυτά και να δώσουμε ένα καλό αποτέλεσμα στους ασθενείς μας. Ωραία. Ευχαριστούμε πάρα πολύ, γιατρέ, για το χρόνο σας. Μαζί μας ήταν ο κύριος Κοπατζίδης Ηλίας, αναισθησιολόγος, εντατικολόγος. Εδώ τελειώνει η συνέντευξή μας. Ευχαριστούμε πάρα πολύ.